Σχεδόν 7 μήνε πέρασαν από τη μεγάλη έκθεση του Δήμου Πατρέων, όπου παρουσιάστηκαν οι μελέτε για την ανάπλαση του θαλασσίου μετόπου της πόλης. Οι ενδιαφέρουσες προτάσεις έφεραν τρει νικητές στο διαγωνισμό στην πρώτη φάση του, και πλέον στο δεύτερο σκέλος τη διαδικασία για την ανάδειξη της τελικής πρότασης προβλέπεται η συνεργασία των νικητών. Όπω αναφέρουν οι ασφαλεί πληροφορίε, έχουν γίνει ήδη οι πρώτε συναντήσει μεταξύ των τριών μελετητικών γραφείων, όπου ανταλλάσσονται απόψει σχετικά με τη νέα μορφή που θα προταθεί να αποκτήσει το θαλάσσιο μέτωπο τη Πάτρα και αναμένουν τι οριστικέ εξελίξει σχετικά με το νέο ΕΣΠΑ για να προχωρήσουν πιο εντατικά στου σχεδιασμού του. Επομένω, για επίσημε εξελίξει θα χρειαστεί να περιμένουμε τον Μάιο, όπου με την εκκίνηση του νέου ΕΣΠΑ και με την εξασφάλιση τη απαιτούμενη χρηματοδότηση θα μπορούν τα τρία μελετητικά γραφεία που κέρδισαν το βραβείο τη δεύτερη θέση του διαγωνισμού καθώ δεν δόθηκε πρώτο βραβείο, να συνεργαστούν για να καταλήξουν στη νέα μελέτη με βάση τις ξεχωριστές δικές τους μελέτες που έχουν δημιουργήσει και παρουσιάσει ήδη στο κοινό από τον περασμένο Οκτώβριο σε ειδική έκθεση στα Παλαιά Σφαγεία.